της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας και του κυρίου πριν που βλέπαμε. Να, ναι, να έχουμε ανάσταση, μια γενικότερη ανάσταση. Οπότε ελάτε όλοι μαζί να ενωθούμε και να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα. Και μπορώ να σου πω ότι αν βγει, αν κατέβει στις εκλογές με κόμμα που θα είναι στην κυβέρνηση, που θα εκλεγεί για να είναι κυβέρνηση, θεωρώ ότι από τον αρχηγό του κόμματος η Τζούλια θα είναι η αμέσως επόμενη στις Σταυρούς. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μαζί για μια νέα εποχή, με περισσότερο έρωτα, άνετη πρόσβαση σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων για όλους, άφθονες σαμπάνιες για κάθε ελληνική οικογένεια. Σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές στηρίζω Τζούλια Αλεξανδράτου, στηρίζω τον έρωτα, στηρίζω την τέχνη, στηρίζω το κοινωνικό της έργο, στηρίζω τον ελληνικό αισθησιακό κινηματογράφο. Τζούλια Αλεξανδράτου, μαζί θα χύσουμε υδρότα για να κάνουμε όλη την Ελλάδα ροζ. Αυτή η ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Τζούλια Αλεξανδράτου, βάλ την βαθιά στην κάλπη και δεν θα χάσεις. Θέλω να καταγγείλω αυτά τα... Πολύ καλά κάνεις αυτό. Θέλω να τα καταγγείλω στους κατασκευαστές αυτού του... Πού το αναθέσαμε αυτό να το φτιάξουμε. Αυτά τα υπονοούμενα τα... Ανάθεση και αυτές τις καθυστερήσεις στο σπίτι. Ναι, γιατί υπήρχαν αυτές τις καθυστερήσεις στο σπίτι. Τα γράφαμε αυτά, ήμασταν καθαρίσει αυτά που γράφαμε. Υπονοούσαν τίποτα. Και μοντέρ, θα απολυθούν.